Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να ενισχύσουμε την επιθυμία για διακοπή του καπνίσματος διαπαντός και όχι μόνο σε δημόσιους χώρους. Ας ξεκινήσουμε με τα συν λοιπόν σε ιατρικό επίπεδο. Στο εισαγωγικό βίντεο που ακολουθεί θα δούμε τι συμβαίνει από το πρώτο κιόλας λεπτό που σβήνει το τελευταίο τσιγάρο. Στα πρώτα 20 λεπτά η αρτηριακή πίεση και οι παλμοί μειώνονται και η θερμοκρασία των χεριών και των ποδιών αυξάνεται. Στις 8 ώρες το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα πέφτει στα φυσιολογικά επίπεδα και το οξυγόνο στο αίμα αυξάνεται στα φυσιολογικά επίπεδα. Στις 24 ώρες η πιθανότητα καρδιακού επεισοδίου μειώνεται. Στις 48 ώρες οι νευρικές αποπλήξεις αρχίζουν να αυξάνονται ξανά και η ικανότητα οσμής και γεύσης βελτιώνεται. Μετά από 3 μήνες η κυκλοφορία τους βελτιώνεται, το βάδισμα γίνεται ευκολότερο και η πνευμονική λειτουργία αυξάνεται. Μετά από 9 μήνες, ο βήχας, η ειρηνική συμφόρηση, η κόπωση και η δύσπνοια μειώνονται σημαντικά. Μετά από 1 έτος, ο κίνδυνος για στεφανία ενόσω έχει μειωθεί στο ίμιση του κινδύνου που έχει ένας καπνιστής. Μετά από 5 έτη, ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου έχει μειωθεί στο επίπεδο των ατόμων που δεν κάπνισαν ποτέ. Μετά από 10 έτη, ο κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα μειώνεται στο ίμιση του κινδύνου των καπνιστών που συνεχίζουν το κάπνισμα. Ο κίνδυνος για καρκίνο του στόματος, του λαιμού, του ισοφάγου, της σουροδόχου κύστης, του νεφρού και του παγκρέατος μειώνεται επίσης. Μετά από 15 έτη, ο κίνδυνος στεφανίας νόσου είναι τώρα παρόμοιος με τον κίνδυνο των ατόμων που δεν κάπνισαν ποτέ και ο κίνδυνος θανάτου έχει επιστρέψει σχεδόν στο επίπεδο των ατόμων που δεν κάπνισαν ποτέ. Εδώ λοιπόν είμαστε, θα επιχειρήσουμε σήμερα να δούμε διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να διακόψει αυτή την κακή συνήθεια του καπνίσματος. Για τον λόγο αυτό μαζί μας είναι ο Σολέας, κλινικός υπνοθεραπευτής. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Θα επιμείνω να τη λέω συνήθεια ή εξάρτηση έστω, όπως θέλετε, προκειμένου να γλιτώσει ή να αποφύγουμε αυτές τις συνέπειες. Και οι λόγοι είναι πολλοί. Κύριε Σολέα, έχει «δεν θέλω, δεν μπορώ», τι γίνεται? Πρώτα συμφωνήσω μαζί σου όσο αφορά τη συνήθεια. Ή τουλάχιστον δεν είναι τόσο μεγάλη εξάρτηση όσο οι άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες. Όλοι σίγουρα ξέρουν κάποιον καπνιστή που ήδη έχει σταματήσει το τσιγάρο. Ναι. Αυτό σημαίνει πρέπει να τους λέει ένα πράγμα, ότι και εγώ μπορώ. Κάτι που μπορεί ένας άνθρωπος, μπορεί και άλλος άνθρωπος. Mm-hmm. Και ας κοιτάξω γύρω τους πόσοι άνθρωποι υπάρχουν που έχουν σταματήσει το τσιγάρο και μέσα το καταλάβουν αυτό και πράγμα. Και το μαγικό είναι ότι όσους έχω συναντήσει εγώ τουλάχιστον, το έχουν κόψει από μόνοι τους, μία ωραία πρωία, απλά δεν ξανάναψαν τσιγάρο. Τώρα, αυτό πώς επιτυχάνεται από τη μια μέρα στην άλλη, ίσως είναι και προσωπική υπόθεση του καθενός. Αυτό... Όμως υπάρχει και ένα άλλο, μια άλλη παγίδα, μακροχρόνια ίσως, ότι υπάρχει κόσμος που ακόμη και μετά από 10 χρόνια το έχει ξαναρχίσει. Να το εξηγήσω και λίγο. Και αυτό με έχει προβληματίσει. Ναι. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται απόφαση. Κάποιος να αποφασίσει ότι ναι, φτάνει και ήρθε η ώρα να σταματήσω. Εμάς η δουλειά μας είναι να βοηθήσουμε αυτόν που θα πάρει αυτή την απόφαση, να γίνει πιο εύκολο για αυτό να το σταματήσει. Πολύ πιο εύκολο. Αλλά πρέπει να αποφασίσει. Τέλος, γιατί ξεκινούν μετά από χρόνια. Εγώ τους λέω ότι ακόμα και αν ξεκινήσουν ξανά το κάπνισμα, τουλάχιστον ξέρω ότι μπορούν να ξανασταματήσουν. Όχι τίποτα, σταματήσει. Ναι, αλλά αυτό να μην είναι ελαφρυντικό και αυτό, κόψε ακριβώς, ξεκίνα. Αυτό να μην είναι ελαφρυντικό. Να πούμε λίγο πώς δουλεύει το μυαλό. Κάτι που μάθαμε, το μάθαμε. Όταν μάθουμε ποδήλατο, όταν ήμασταν μικροί, ξέρουμε πάντα ποδήλατο. Όταν κάποιος μάθει το τσιγάρο, ξέρει το τσιγάρο. Το θέμα είναι να γίνει απόφαση. Θα καπνίσω, ναι ή όχι. Και να πάρω τη σωστή αποφασή, όχι, το σταματώ. Αλλά το μυαλό γνωρίζει, γιατί το μυαλό κάνει συνδέσεις. Συνδέει το τσιγάρο με το να νιώθω όμορφα. Είμαι στρεσογόνες καταστάσεις. Ακριβώς, όταν έχω άγχος, συναισθήματα. Με συγκεκριμένους χώρους πολλές φορές. Συνήθως το συνδέεται ή με συναισθήματα ή με πράξεις. Μαζί με τον καφέ τσιγάρο. Για διάλειμμα τσιγάρο. Όταν νιώθω άγχος τσιγάρο, όταν νιώθω στρες τσιγάρο. Άρα δεν φτάνει που θα κόψει κάποιος το τσιγάρο, πρέπει να κόψει και τον καφέ. Okay. Δεν θα κόψει τον καφέ. Απλώς θα σταματήσει αυτές τις συνδέσεις μέσα στο μυαλό του. Να πιει τον καφέ του, να νιώσει θύμο, να βρει άλλους τρόπους να διαχειριστεί τα συναισθήματα του. Γιατί ο τσιγάρος δεν είναι ούτε καλός τρόπος να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Ούτε μπορεί ο τσιγάρο να διαχειριστεί συναισθήματα. Αντίθετα, ο τσιγάρος με ηρεμεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος. Ο τσιγάρος δεν ηρεμεί. Η νικοτίνη είναι διαιρετική ουσία και όχι ηρεμιστική ουσία.
πιστεύει ότι ο τσιγάρος... Άρα είναι μύθος ότι το τσιγάρο... κύριε Σολέα, με την υπνοθεραπεία τι γίνεται? Πρώτα να πάρω το παράδειγμα του Δευτέρου, τη Θεατική, να πω κάτι, ότι κάθε άνθρωπος διαφορετικά κινητρά έχει. Άλλοι άνθρωποι προσπαθούν να αποφύγουν κάτι, άλλοι να κερδίσουν κάτι. Κάποιος προσπαθεί να αποφύγει το να αρρωστήσει, κάποιος θέλει να κερδίσει υγεία ζωντάνια. Έτσι δεν είναι όλα για όλους τους ανθρώπους. Και οι δικές μας οι μεθόδοι δεν ταιριάζουν όλες οι μεθόδοι σε όλους τους ανθρώπους. Κάποιος μπορεί να βρει καλύτερο τον περονισμό, κάποιος καλύτερο την υπνοθεραπεία, κάποιος μπορεί με τη βοήθεια του γιατρού να το σταματήσει. Έτσι, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να διαλέξει. Το καλό είναι ότι υπάρχουν επιλογές. Και ο καθένας μπορεί να διαλέξει ποια μέθοδο του ταιριάζει εκείνου πιο καλά. Να πάρω κάτι που παίρνει η Νάσο πριν και να πω για την αλλαγή. Έχουμε καταλάβει ότι οι άνθρωποι δύσκολα κάνουν αλλαγές. Το υποσυνείδητο μυαλό... Μην το λέτε, σε ορισμένα πράγματα έτσι αλλάζουν. Ναι. Το υποσυνείδητο μυαλό κρατιέται, προσπαθεί να κρατηθεί σε αυτά που γνωρίζει. Γι' αυτό και βλέπουμε τόσο δύσκολο είναι να χάσει κάποιο κιλά, πόσο δύσκολο είναι καμία αλλαγή. Ναι, κάτι τέτοια είναι τα δύσκολα. Κάτι άλλο είναι αυτά. Σε άλλα δεν βρίσκουμε εύκολα. Το θέμα είναι ότι με την υπνοθεραπεία αυτή την αλλαγή την κάνουμε εύκολη. Γιατί αλλάζουμε τις ιδέες, πεποιθήσεις, τα πιστεύω που έχει ο άνθρωπος όσο αφορά το κάπνισμα, στην περίπτωση του καπνίσματος. Και αλλάζοντας αυτές τις πεποιθήσεις, αυτές τις ιδέες, τότε παίρνει τη σωστή απόφαση που πιστεύει εκείνος ότι είναι η σωστή απόφαση, που είναι να σταματήσει το τσιγάρο. Και όταν το πάρω τη απόφαση με όλο μου το είναι, με όλα μου τα πιστεύω, τότε είναι πολύ εύκολο να σταματήσω. Με την υπνοθεραπεία βασικά αυτό κάνουμε. Αλλάζουμε τις πεποιθήσεις και τις ιδέες του ανθρώπου. Δηλαδή, φυσικά με δική του θέληση. Ξεκινούμε. Δεν μπορώ να το φανταστώ, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι. Το σταμάτημα γίνεται σε περίπου 3-4 ώρες, όπου ξεκινούμε με το να αναφέρουμε όλα αυτά που έχει σχέση με το τσιγάρο, βάζοντας τα κίνητρα μας κάτω, γιατί θέλει ο καθένας να το σταματήσει. Ο καθένας διαφορετικά είναι τα κίνητρα. Έτσι δίνουμε έμφαση σε αυτά τα κίνητρα. Γιατί θέλεις εσύ, ο συγκεκριμένος άνθρωπος να σταματήσεις, τι είναι αυτό που σε έφερε εδώ, τι είναι αυτό που σε οθεί να κάνεις αυτή την αλλαγή στη ζωή σου, τι θα γίνει με αυτή την αλλαγή στη ζωή σου, τι θα πετύχεις με αυτή την αλλαγή στη ζωή σου. Όταν τα βάλουμε αυτά κάτω και δούμε ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα αρνητικά του καπνίσματος, τότε μπορούμε να δώσουμε υποβολές στο υποσυνείδητο, φυσικά κάτω από ύπνωση, που είναι μια μέθοδος βαθιάς καλάρωσης και ηρεμίας, όπου το υποσυνείδητο μπορεί να δεχτεί υποβολές. Βασικά ξαναφέρνουμε πίσω στον πελάτη όλα αυτά που αυτός ο ίδιος είπε. Και σας το δίνουμε με ένα σωστό λίστα, τρόπο. Τι θέλει να διώξει, τι θέλει να προσθέσει το υποσυνείδητό του, τα κάνετε. Βασικά, ποια είναι τα κίνητρα του. Ποια είναι τα κίνητρα του. Σας κάνω μια λίστα, βέβαια θα είναι πολλά τα θέματα. Ναι. Σίγουρα, μα ο κάθε άνθρωπος έχει στόχους. Για να θέλει κάποιον να σταματήσει το τσιγάρο, κάποιους στόχους έχει. Για να θέλει να κάνει κάτι, μια αλλαγή στη ζωή του, για κάποιο λόγο το θέλει. Κάποιος θέλει να νιώθει πιο όμορφα, να μην μυρίζει τα ρούχα του, να μην μυρίζει το στόμα του. Κάποιος θα σου πει ότι κουράζομαι εύκολα τώρα και θέλω να. Ενώ πριν δεν κουραζόμουν, τώρα κουράζομαι. Με το υποσυνείδητο δηλαδή δουλεύετε εσείς? Καθαρά με το υποσυνείδητο, ναι. Βασικά κάνουμε, είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος, στην οποία δουλεύουμε καθαρά με το υποσυνείδητο, δίνοντας υποβολές στο υποσυνείδητο. Αλλά με τη σύμφωνο γνώμη του πελάτη. Θα σας γράψω τι θέλω στο υποσυνείδητό μου. Θα το δοκιμάσουμε και θα το κάνουμε ειδική εκπομπή. Θα το προγραμματίσουμε ξανά. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω έτσι, να πω μια-δύο πράγματα για μιμητισμό που είπαμε πριν και για τα σχολεία που είπε ο κύριος Βερεσίες. Καλό είναι οι γονείς να κάνουν έναν πολύ ωραίο δώρο τόσο στους εαυτούς τους, όσο και στα παιδιά τους, με το να σταματήσουν αυτοί πρώτα το καπνίσμα. Οι γονείς έχουν το λογικό επίπεδο και ξέρουν τις επιπτώσεις του καπνίσματος. Τα παιδιά μπορεί να μην μπορούν τόσο εύκολα να συνειδητοποιήσουν. Να το αντιληφθούν. Αλλά οι γονείς μπορούν να το αντιληφθούν αυτό. Έτσι, κόβοντας αυτοί το καπνίσμα, τότε το παιδί παίρνει αμέσως μηνύματα. Τουλάχιστον παίρνει μηνύματα ότι και εγώ μπορώ να σταματήσω. Το άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν πετύχει πολλά πράγματα στη ζωή τους. Αφού μπορώ να πετύχω τόσα άλλα στη ζωή μου, γιατί να μην μπορώ να πετύχω και αυτό, το να σταματήσω το τσιγάρο. Και μπορώ να σας πω ότι το τσιγάρο, να κόψει κάποιος το τσιγάρο, είναι πολύ πιο εύκολο από άλλα πράγματα που έχουν πετύχει στη ζωή τους. Όλοι έχουν πετύχει κάτι. Και με πολλές δυσκολίες. Είχα ένα παράδειγμα προχτής κάποιος ο οποίος μου είπε ότι όταν τον ρωτήσα ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα που κάνει στη ζωή του, μου είπε ότι ήταν το μάστερ μου. Κάνα 4 μέρες να κινηθώ, όταν είχα τις εξετάσεις μου. Και τώρα εγώ σου λέω ότι η διακοπή του καπνίσματος θα είναι πολύ πιο εύκολη από το ότι διέβαζες για το μάστερ σου. Θέλω να πω ότι όλοι πετύχαν πράγματα στη ζωή τους. Ας βάλουν και αυτό, τη διακοπή του καπνίσματος, σαν στόχο, ώστε να πετύχουν και αυτό. Και θα το πετύχουν πολύ πιο εύκολα από τα άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.